Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πρώτα απ' όλα γιατί ο καιρός μας βοήθησε να απολαύσουμε σήμερα με ευκολία τα εγγένεια ενός πρότυπου συγκροτήματος φοιτητικών κατοικιών Ελληνικού Πανεπιστημίου. Θα ξεκινήσουμε με τον αγιασμό και στη συνέχεια με κάποιους χαιρετισμούς. Θα γίνει μια, μετά την κοπή της κορδέλας, θα γίνει μια ξενάγηση στο εσωτερικό των κτηρίων μας. Θα ακολουθήσει ένα χορευτικό συγκρότημα με τοπικούς χορούς από την Εμέλεια, που είχαν την καλοσύνη οι κυρίες και οι κύριοι να έρθουν και να χορέψουν για μας. Και θα γιορτάσουμε κλείνοντας με ευχές, πίνοντας αμνιότυπο κρασί, που επίσης ο συνεταιρισμός της ΣΑΜΟΥ είχε την καλοσύνη να μας στείλει, με μερικά μεζιδάκια, που επίσης με μεγάλη ευχαρίστηση οι επισητικές επιχειρήσεις Αμβροσία είχαν την καλοσύνη να μας προσφέρουν. Δεν θα ήθελα να παραλείψω και τις ευχαριστίες προς τα φυτώρια για σας που φρόντισαν με τις γλάστρες τους να στολίσουν το χώρο μας. Σεβασμιότατε. Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ή των Αποστόλων πρωτόθρονη και της οικουμένης διδάσκαλη, τον Δεσπότην των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνη οικουμένη δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μεγαέλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το πάντιμον λείψανον του Θεοδόρου πιστή, εν δόξος τιμήσομενος της αυρών τιμ αλφή, και πάντες βοήσομεν, σώσον εκ των κινδύνων τους Χριστός εϊμνούντας, ως ποτέ σιερήσω εκ πανόλους την πόλη και πάντας περιφρούρισον τες οικεσίεσου. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Θεοτόκο και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατευθύνων και συγχώρηση των πεσμάτων ημών αίτησε, εν το ψάλλην ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Την υπάση και το πνεύματί σου. Κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. Είπεν ο Κύριος της σε αυτού μαθητές, ημίσεστε το άλας της γης, γιάντε το άλας μορανθεί, εν τι νοιαζιστήσετε, εις ουδέν ισχύει έτη, ημί βρυθήν έξω, και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσεστε το φως του κόσμου, ούτε είναι και πόλης κρυβήν επάνω όλος κειμένη, ουδέ και εγώ συντύχνων και τη θέση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την ιχνία και λάμπη πάση τη ενδιοικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπρος των ανθρώπων, όπως είδωσε ημών τα καλά έργα και δοξάσεσαι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήρθον κατελήσε των νόμων ή τους προφήτας. Ουκ ήρθον κατελήσε, αλλά πληρώσε.
δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άρετ εν ειρήνης και της σωτηρίας του προχώνημον του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, της Αθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της αρπάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιακώβου, Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διαμονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του εξέργους συμμονέθρους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγία Στήνατο ειδωρτώτο τη δυνάμη και ενεργία και επιβητήση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του καταπέμφθην ημίν προσία την θείαν χάριν εν της έργης ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του γενέστη ημίν των θεών ημών συνεργών και αντιλήπτωνα εν εις κατά των θείων αυτού φωτισμών πράττωμεν αγαθείς του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ρηστήν εμάς από πάσης λήψας οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη, της Παναγίας Αχάντου υπερευλογημένης εν δόξα της ποιμής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σε Κύριε. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάση και το πνευματί σου. Κύριον Κύριε του σου και επάξου ζημών, όν Ιορδάνη πατησίνε καταδεξάμενος και εγγυάσας τα είδα και ευλόγησον πάνες ημάς τους δια της κρίσεως του εαυτών φιένος σημαίνοντας το της δουλειάς πρόσχημα και η κατεξίωση μας εμπιστήνη του ασμού σου, δια τους του ύδατος του μεταλείψεώς του εγκαιρετισμού και γίνες το ημίν, Κύριε, εις υγεία ψυχής και σώματος. Σίγαρ η ο αγιασμός ημών και σύ την δόξα να παίρνουμε το Πατήρ και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Αξίωση μας πίσον Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εμπίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άγραντε. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος, ο Δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, γιατί δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Ερχιεπισκόπου ημών Ιακώβου Πάσης Χριστού ημών αδελφότητος, γιατί δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, του πριτάνεως, των καθηγητών, των φοιτητών και φοιτητριών, των εργαζομένων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έτι δε των κατοικούντων εν τη φοιτητική αιστεία ταύτη και πάντων των παρισταμένων, μετά των οικογενειών αυτών υγείας και βοηθείας υπέρ αυτών υπομέν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της σοφίας και της γνώσεως, το αληθινό φως το φωτίζον και αγιάζον πάντα στον κόσμο εις τον κόσμο, ελθέ και σκήνωσον εν τη φοιτητική ταύτη αιστεία της αγάπης, εν το όνομα Τίσου εγγενίζομαι σήμερα, ώσποτε καταδέξω εν τη του Ζακχαίου σκηνή σερτήν, αυτό και παντί το οίκο αυτού σωτηρία γενόμενος. Επίβλεψον εξ ορνού και είδε πανάκαθε και πολυέσυπνε και επίσκεψε την φυτική ταύτην εστίαν, την εδραστήσαν εν υπέρταση πίστεως και την μειωθήσαν υπό τη δεξιά σου και τήρησαν την εις αιώνα ασάλευτον και αρέ. Έλμψον εν τες καρδίες των πιστέγην αυτής εν δάφτες συνεργομένων και υπό την Θεία σκέπη σου ταλπωμένων φοιτητών και φοιτηριών, διευλάττων αυτούς από πάση επηρείας και βλάβης, ατρότους αυξάνοντας ηλικία, σοφία και χάρτη και εργαζομένος το θέλημά σου. Τους εν τη φοιτική ταύτη αιστεία μοχτούντας και κοπιώντας ενίσχυσον και έμπλησον παντός αγαπού, του δε συντρέχοντας ειδικός και ειδικός το έργο αυτού, άμυφε της θείης σου και υπερνονίες καρίσματα. Τους φιλανθρώπους κρήτορας και ευεργέτας του αγατοργού και κοινοφλούς τούτου φοιτικού οίκου, του εις δόξα σύ οικοδομηθέντος και Χριστές θες ελπίστης, τη φοιτησιώση νεολαία άρτη προσφερμένου, ευλόγησον, επιδεψερεύουν αυτοί στο πλήθης της φιλανθρωπίας, μισθών εκαταπλουσίωνα και πάντων ηματέλειων. Πάση δε ημίν τα ελέησου εξ Απόστρων και τον Θείο σου φωτισμό δώρησε και καθεύνω τα διαμετιβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναγράνσου Μητρός, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Τιμοθέου, του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοδόρου του Βυζαντίου, πουλιού της πόλεως και νήσου ταύτης και πάντων των Αγίων Αποστόλων, όν τιμή επιτολούμε και πάνω στον Αγίον. Διευκόν των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Διευκόν του Αγίου Δεσπότη ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θα μου επιτρέψετε, αγαπητή μου αδελφή, κυρία Πρίτενης, Κύριοι διατελέστες της Πριτάνης μέχρι σήμερα, καθηγητέ του Πανεπιστημίου μας, κύριοι υπουργέ, στρατηγέ μας, κύριοι αντιπαραγιαφάρχε και λοιποί φοιτητέ και φοιτήτριες, να εκφράσω τη χαρά μου, διότι σήμερα, μετά από
πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε ένα έργο να παίρνει σάρκα και οστά, να εγκαταβιούμαστε σε αυτό τις δύσκολες αυτές καιρικές συνθήκες που διάγουμε, φοιτητέ και φοιτητριές μας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και η χαρά μου είναι ακόμη μεγαλύτερη, διότι όπως όλοι γνωρίζετε, ο αείμνηστος Δημοσθένης Απτέλης, που φέρει και το όνομά του η εστία αυτή, υπήρξε ένας άνθρωπος μεγάλης αγάπης. Είναι, το έχω πει πολλές φορές και επιτρέψου μου να το επανάβω και σήμερα, ο μόνος ο οποίος σκέφτηκε τα τεχνικά σχολεία του νησιού μας και τους μαθητές οι οποίοι αριστεύουν σε αυτά. Άφησε λοιπόν τα χρήματά του σε μία τράπεζα της Βοστόνης και από τους τόκους αυτών των χρημάτων αγοράστηκε και αυτό το οικόπεδο στο οποίο κτίστηκαν βυτικές εστίες και ένα άλλο λίγο πιο πάνω το οποίο έχει δοθεί στο Δήμο, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε καμία κίνηση. Γι' αυτό και θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα δοθεί και αυτό στο Πανεπιστήμιο μας, ούτως ώστε να επεκταθούν οι εστίες μας στον ίδιο αυτό χώρο, λίγο πιο πάνω από εδώ. Εμείς, μαζί με τον Δήμαρχο Λέσβου, ο οποίος σήμερα αποουσιάζει, διότι όπως ξέρετε υπηρετεί σε μία εγχείρηση στην Αθήνα και βρίσκεται ακόμη εκεί και ελπίζουμε ότι σύντομα θα είναι κοντά μας. Μαζί με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είμαστε μία μικρή επιτροπή η οποία απλώς και μόνο διαχειρίζεται τα χρήματα, τους στόκους των χρημάτων του αειμνήστου Δημοσθένους Ραπτέλη. Θέλω να συγχαρώ, όχι μόνο εγώ, αλλά και τα υπόλοιπα δύο μέλη του Συμβουλίου μας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο εδώ και αρκετά χρόνια εργάστηκε, εκπώνησε μελέτες και σήμερα είμαστε σε αυτήν την πολύ ευχάριστη θέση να τελούμε τον αγιασμό των εγγενείων και συνεχεία θα δείτε η διεισόμαση τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτό το χώρο, μπαίνοντας μέσα στα κτίρια τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Θέλω από την πλευρά μου να συγχαρώ τόσο τον Παλαιό Πρίτανη και όλους τους άλλους οι οποίοι μόχθησαν για να γίνουν σήμερα οι εστίες αυτές που εγκοινιάζουμε. Να ευχηθώ εις όλους τους φοιτητάς και φοιτητρίες που θα μένουν σε αυτά εδώ τα πολύ υπέροχα κτίρια, να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να έχουν μια καλή παιδεία, μια προκοπή κατά Θεόν, να τελειώσουν τα σπουδά τους και να
ευτυχισούν εις το μέλλον με τις εργασίες που θα έχουν. Το Πανεπιστήμιο με τις εστίες αυτές έρχεται στις δύσκολες αυτές στιγμές που περνάμε να βοηθήσει όλους τους φοιτητάς και φοιτητρίες που έχουν ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν, για μια ακόμη φορά, θέλω και να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν για να είμαστε σήμερα σε αυτήν την πολύ ευχάριστη και χαρούμενη θέση να εγκαινιάζουμε τις εστίες αυτές. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Ευχαριστώ. Αξιότιμη κύριε Πρίτανη, αν έχετε την καλοσύνη για ένα χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, κύριε Διοικητά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Βουλευτά, κύριε Υπουργέ, κύριε εκπρόσωποι της Περιφερειάρχου, αγαπητά μέλη των πολιτικών κομμάτων, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, κυρίες και κύριοι, όπως όλες και όλοι γνωρίζετε, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το 1984 μέχρι σήμερα στέκει περήφανο στην ανατολική πλευρά της χώρας, στην ανατολική πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε χρόνο που περνάει, πορεύεται όσο μπορεί ανωδικά με ακαδημαϊκούς όρους, προσπαθώντας να υπηρετήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έρχονται από τη χώρα να παρακολουθήσουν με σκοπό την εκπαίδευση, την αναβάθμιση της έρευνας, την ανωδική και κοινωνική και πολιτισμική τους κινητικότητα, την προσπάθεια για υψηλότερη απασχολησιμότητα την επόμενη μέρα. Όλα αυτά όμως φοιτητές και φοιτήτριες που κατά κανόνα προέρχονται από άλλες πόλεις έξω από τα νησιά μας. Άρα θεωρούμε ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει αμετάθετη κοινωνική ευθύνη να στηρίξει τη στέγαση και τη σύντηση όσο μπορεί περισσότερων φοιτητών, περισσότερων φοιτητριών. Στην προσπάθεια αυτή λοιπόν, πριν από αρκετά χρόνια προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις για την στέγαση φοιτητών και φοιτητριών στη Μυτιλήνη. Είχαμε λύσει στη Χίο, είχαμε λύσει στη Σάμο, δεν είχαμε λύσει στο μεγαλύτερο νησί μας, στο νησί μας που υποδέχεται τους περισσότερους φοιτητές και φοιτήτριες. Και εκεί χρειάστηκε την κρίσιμη στιγμή, σημαντική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου από ανθρώπους που έβλεπαν μπροστά, καταλάβαιναν το πρόβλημα και ξεκινήσαμε να λύσουμε το πρόβλημα πριν φτάσουμε στη σημερινή μείζωνα κοινωνική και οικονομική κρίση. Το Ίδρυμα Δημοσθένη Ραπτέλη βοήθησε, μας παρήχε το χώρο. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ήρθε αρρωγός και για την εκπόνηση της μελέτης και για την ίδια την κατασκευή των φοιτητικών κατοικιών μας που σήμερα εγκαινιάζουμε. 130 κλίνες σε μια φοιτητική εστία στη Μυτιλήνη, 130 κλίνες τεσσάρων αστέρων, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και σε λίγο θα το διαπιστώσετε από κοντά. Είναι η προσπάθεια, η πρώτη που κάνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλήνη, να στηρίξει τα παιδιά μας που έρχονται από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Ξέρουμε ότι ο αριθμός 130 κλινών είναι μικρός για το μεγάλο αριθμό φοιτητών και φοιτητριών που έχουμε στη Μυτιλήνη. Όπως ακούσατε όμως, αν σηκώσετε το βλέμμα λίγο αριστερά, 50 μέτρα πιο πάνω, θα δείτε ελιές. Ελπίζουμε σε λίγα χρόνια αυτές οι ελιές να έχουν πάρει την πορεία που τους πρέπει και εκεί να βρίσκεται μία ακόμη φοιτητική κατοικία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που να έχουμε ακόμη περισσότερους φοιτητές και φοιτήτριες που να μπορούν να αφοσιωθούν στις σπουδές, να προχωρήσουν ανεμολάμνοντας, γνωρίζοντας ότι θα τους έχουμε βοηθήσει να λύσουν τα βασικά τους προβλήματα στέγασης και σύντησης. Να ευχαριστήσω από την πλευρά μου για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, των συναδέλφων Πριτάνιων και Αντιπριτάνιων που ήταν πριν από μένα, των συναδέλφων διοικητικών υπαλλήλων, των εξωτερικών συνεργατών μας που βοήθησαν στην όλη προσπάθεια. Να ευχαριστήσουμε το Ίδρυμα Δημοσθένη Ραπτέλη για τη βούλησή του που έχει εκφραστεί με τον πιο χαμογελαστό τρόπο για μας, με τον πιο φωτεινό τρόπο για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Να ευχηθούμε ότι η προσπάθεια των παιδιών μας θα είναι πια σαφής και καθαρή, να σπουδάσουν, να αναβαθμίσουν την πορεία τους και με όρους παιδείας και πολιτισμού και με όρους εκπαίδευσης, γιατί έτσι τους πρέπει. Εμείς έχουμε ήσυχη συνείδηση, κάναμε το καλύτερο που μπορούμε. Κοιτάζουμε στα μάτια το Ίδρυμα Δημοσθένη Ραπτέλη και εκφράζοντας τις ευχαριστίες μας, δείχνουμε ότι κάναμε το καλύτερο που μπορούμε.
Είμαστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλύτερα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είμαστε στα ανατολικά σύνορα της χώρας. Έχουμε σημαντικά προβλήματα γι' αυτό. Αυτό όμως δεν μας κάνει να εστερούμε σε τίποτα με όρους ακαδημαϊκής αποτελεσματικότητας και υψηλού επίπεδου προσπάθειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, όλες και όλους, για όλα. Επιτρέψε μου να συμπληρώσω κάτι σε αυτά τα οποία είπα πριν από λίγες ημέρες. Πήρα μία φωτογραφία με τα τέσσερα κτίρια τα οποία εγκαινιάζουμε σήμερα και μία δεύτερη φωτογραφία που φέρει τον τίτλο «Δημοσθένης Στραπτέρης». Αυτά τα έστειλα στην Αμερική, στην ανεψιά του Ραπτέρη, την κυρία Αμαλία, με την παράκληση να τα δώσει και στην τράπεζα για να δουν η διεισόμαση πλέον ότι όντως έχει λάβει σάρκα και οστά αυτό το όνειρο, διότι πράγματι για όνειρο πρόκειται. Και φαντάζεστε ότι η χαρά της κυρίας Αμαλίας, της ανεψιάς του Αρπρίβη, ήταν τεράστια όταν άκουσε από το στόμα μου ότι έτοιμες και εγκαινιάζουμε στις 29 Νοεμβρίου της εστίας μας. Και πάλι σας ευχαριστώ. Παρακαλούμε για ένα χαιρετισμό τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κύριο Καμπούρη. Δεν θα κάνω προσφωνήσεις, μια και έχουν προηγηθεί. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση γιατί βρισκόμαστε σήμερα εδώ στα εγγένεια των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το μέλλον της πατρίδος μας πάνω απ' όλα είναι η παιδεία. Και η παιδεία είναι η σοβαρότερη επένδυση που μπορεί κανείς να κάνει. Αφορά τη νέα γενιά. Τη γενιά που έρχεται να παραλάβει τη σκυτάλη από εμάς και να προχωρήσει τον τόπο ένα βήμα περισσότερο, ένα βήμα παραπάνω. Η παιδεία είναι η κινητήριος δύναμη, το ξέρουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, για την πρόοδο, την κοινωνική ευημερία και για το αύριο του τόπου μας. Είμαστε σήμερα εδώ για να τονίσουμε για μια άλλη φορά ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ιδιαίτερα η Περιφερειάρχης η κυρία Καλογκύρου με ιδιαίτερη προσοχή και μέρημνα στέκεται και θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για το οποίο πιστεύουμε ότι αποτελεί έναν βασικό πυλώνα ανάπτυξης και προόδου για τα νησιά μας. Η Περιφερειακή Αρχή, αξιοποιώντας όλους τους πόρους του ΕΣΠΑ, θα στηρίζει το Πανεπιστήμιό μας μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. Τα εγγένεια των φοιτητικών εστιών διαμορφώνουν λειτουργικές συνθήκες και βελτιώνουν αισθητά τις συνθήκες σπουδών των φοιτητών. Ενώ λόγω της οικονομικής κρίσης, όπως τονίστηκε πριν από λίγο για τον σεβασμό του Μητροπολίτη Μυτιλήνης κύριο Ιάκωβο, παίζουν καταλυτικό ρόλο για τη διαμονή των φοιτητών εκείνων που χωρίς την ύπαρξή τους δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους. Ενός έργου που δίνει προστιθέμενη αξία στις πανεπιστημιακές υποδομές του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εύχομαι σε όλους σας το καλύτερο δυνατό, καλή δύναμη στις προσπάθειές σας και πολλές επιτυχίες, τόσο προσωπικές όσο και συνολικά για το Πανεπιστημίο μας. Σας ευχαριστώ. Νομίζω, κύριε Πρίτανη, ήρθε η ώρα για την κοπή της κόκκινης κορδέλας. Τι διάσταση όμως. Θέλετε να μου βοηθήσετε. Δεν βιαζόμαστε αυτό μια φορά το περιμέναμε. Σιγά μην βιαζόμαστε. Thank you.
Αυτό είναι. Μπορούμε να περάσουμε μέσα για να ξαναγηθούμε στο εσωτερικό των κτηρίων. Σήμερα είναι χαρά του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Μυτιλίνης εγκαινιάσαμε τις φοιτητικές κατοικίες Δημοσθένη Ραπτέλη. Είναι έκφραση αμετάθετης κοινωνικής ευθύνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προς φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν οικονομική δυσκολία, να τους στηρίζουμε καθημερινά στη στέγασή τους για να μπορούν να αφοσιωθούν στις σπουδές τους, για ανωδική κοινωνική και πολιτισμική κινητικότητα, για να μπορούν να μελετήσουν, να απολαύσουν εκπαίδευση και παιδεία, να έχουν καλύτερο μέλλον όπως τους αξίζει, όπως οι οικογένειές τους εμπιστεύονται σε εμάς, έτσι και εμείς θέλουμε να προσφέρουμε το καλύτερο που μπορούμε. Και το Ίδρυμα Δημοσθένη Ραπτέλη και η Περιφέρεια Βόρεια Αιγαίου δια της χρηματοδότησης μας βοήθησαν να υλοποιήσουμε αυτό το εξαιρετικής χρησιμότητας έργο για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για την επόμενη μέρα.
ότι έτσι οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας, επειδή ζούμε σε περίοδο μείζωνος κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, θα είναι πλέον αφοσιωμένοι στις σπουδές, γιατί έχουν λυμένο το θέμα της εξαιρετικά ποιοτικής στέγασης, έχουν ήδη λυμένο το θέμα της σύντησης στη φοιτητική λέσχη, άρα πλέον είναι αφοσιωμένοι, μπορούν να ασχοληθούν με τις σπουδές τους όπως θέλουν οι οικογένειές τους, όπως θέλουμε και εμείς. Άρα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένας ακόμη πιο ελκυστικός προορισμός για τις οικογένειες, έστω και αν η οικονομική κρίση τις έχει πληγώσει. Εμείς βοηθάμε σε αυτό και μπορούν πια τα παιδιά μας να είναι αφοσιωμένα στις σπουδές τους.